Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, καθώς η πορεία μου πηγάζει από κοινή αφετηρία με πολλούς από εσάς. Την επαύριο των δημοτικών εκλογών κλήθηκα ως δήμαρχος να ανταποκριθώ στις ανάγκες του συνόλου των δημοτών μας, των πολιτών της Κοζάνης. Και αυτό επιθυμώ να συνεχίσω να κάνω. Η αυτοδιοίκηση για εμένα δεν μπορεί να λειτουργήσει λοιπόν σε τέτοια στεγανά. Αλλά θα πρέπει να αγκαλιάσει το σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων της περιοχής. Η συγκυρία απαιτεί ενεργοποίηση όλων των προοδευτικών λοιπόν δυνάμεων και η δέσμευση από πλευράς μου, του Δήμου της Κοζάνης, είναι να σταθούμε δίπλα στο Δημότιο. Δίπλα λοιπόν σε κάθε προοδευτική δύναμη. Με σκοπό που έχει να δώσει διέξοδο στις αγωνίες και τα προβλήματα, όπως είπαμε, των πολιτών. Οι ευρωεκλογές που έρχονται είναι ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας, όχι μια απλής εκδήλωσης δυσαρέσκειας και ευρωσκεπτισμού, αλλά αποτυπώνουν το χρέος όλων. Όλων μας να αντισταθούμε σε όσα δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Σε όλα αυτά λοιπόν τα μέτρα που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωσή τους. Ξέρετε, στην περιοχή μας, με τη δίκαιη απολιγνητοποίηση, το ΕΠ του Δήμου μας και γενικότερα βέβαια της περιοχής μας, κατακριμνίστηκε. Η φυγή ιδίως των νέων ανθρώπων είναι ανησυχητικό φαινόμενο. Ως νέα λοιπόν δημοτική αρχή προσδοκούμε στη δίκαιη μετάβαση, στην εποχή της απολιγνητοποίησης και ζωτικότητας, της ενέργειας και της γνώσης που μπορούν οι νέοι να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία. Τη διακοπή λοιπόν του brain drain των νέων, η αποεπένδυση και η μη συντήρηση των υποδομών, την εποχή της λιτότητας, επέφεραν μαρασμό σε όλες τις εκφάσεις του κοινωνικού κράτους, εντείνοντας ανισότητες και υποβαθμίζοντας την ίδια την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. Τα προβλήματα είναι πολλά, τα αντιλαμβανόμαστε, την καθημερινότητά μας λοιπόν, από το σούπερ μάρκετ έως όλες τις πτυχές που επηρεάζουν τη διαβίωσή μας, την ενέργεια, τη θέρμανση, τα καύσιμα κτλ. Το επίδικο για εμάς είναι να σηκώσουμε ένα βάρος, το βάρος των πολιτών, κάνοντας καλύτερη την καθημερινότητά τους. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Μακάρι να είχαμε μερικές. Ούτε σωτήρες, ούτε υπεράνθρωποι. Και αυτό που έγινε ξεκάθαρο το προηγούμενο διάστημα είναι πως η λογική της ανάθεσης δεν βγάζει πουθενά. Θα πρέπει λοιπόν να εμπλακεί ο κάθε πολίτης, όπως σήμερα εδώ, και να συμμετάσχει ενεργά. Να συμμετάσχει ενεργά τόσο στις εκφάνσεις που αφορούν τη ζωή του και όσο και την υλοποίησή του. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο. Σας θέλω για άλλη μια, θα ήθελα για άλλη μια φορά να εκφράσω την τιμή που γίνεται να βρίσκομαι εδώ σήμερα και που επιλέξατε βέβαια την όμορφη πόλη μας για το πρώτο περιφερειακό συνέδριο. Σας ευχαριστώ πολύ.